τον ΕΚΟ, συμμετείχε σε μια πανελλήνια συνάντηση στην ΣΑΜΟ και θέλαμε να μας πείτε για αυτή σας την εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως την κυρία Λίτσα Μάρκουλη και τον κύριο Μάκη Ευαγγέλου, οι οποίοι μας κάλεσαν να βρεθούμε στην πανελλήνια αυτή συνάντηση, που είχε περίπου 200 χορευτές επί σκηνής, και ήταν πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια ήταν και ήταν πάρα πολύ φιλόξενη. Από ποια μέρη της χώρας μας παρευρέθηκαν σε αυτή την πανελλήνια συνάντηση? Ήταν κυρίως από νησιά του Βορείου Αιγαίου και του Νοτίου. Από εμάς ήταν η Πάτμος και η Κος και Μύκονος και Σάμος. Αυτά τα νησιά. Και τι ακριβώς παρουσιάσατε, και εσείς ως Λυκελνίδων, αλλά και οι υπόλοιποι, έτσι? Εμείς αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε χορούς από την Κο, το Σιγανό μας, τη Σούστα, αντιμαχητικό μπάλο, λίγο να δουν κάποια ρυθμούς διαφορετικούς, γιατί εκείνοι είναι διαφορετικοί ρυθμοί. Και βάλαμε και τις νησίρου το Περιόλ και τις Καλύμνες, τα κοντινά νησιά, γιατί μου ζήτησε μήπως μπορέσουμε να βάλουμε και 2-3 χορούς, γιατί ήταν και ο χρόνος περιορισμένος, μας είχαν συγκεκριμένο χρόνο. Τα υπόλοιπα νησιά, το κάθε νησί προσπάθησε να δώσει κάτι διαφορετικό, ήταν όλο δουλεμένο πάρα πολύ καλά και έτσι κάναμε τη διαφορά, η αλήθεια είναι, ακουστικά σίγουρα και χορευτικά. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του πανελλήνιου, έτσι, πανελλήνια συνάντηση σε χορού? Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη φορά που γίνεται. Ο κύριος Μάκης προσπαθεί λίγο να μας ενώσει ουσιαστικά χορευτικά και να δούμε και τις άλλες κουλτούρες των άλλων νησιών και γενικότερα να υπάρξει μια συνεργασία ώστε να μπορούν να βλέπουν και άλλες περιοχές αυτά που έχει κάθε νησί. Ανταλλάξετε ίσως κάποιες χορευτικές φιγούρες ή κάποια χορευτικά δρόμενα τα οποία νομίζω ότι μεταξύ σας ανταλλάσσετε κατά διαστήματα? Η αλήθεια είναι ότι χορέψαμε πάρα πολύ, γιατί ενώ ήταν μία μέρα η συνάντηση χορευτική επίσημη και την προηγούμενη βραδιά χορέψαμε όλοι μαζί και μετά την παράσταση χορέψαμε πάλι όλοι μαζί, είδαμε πώς διάφορα ακούσματα, πόσο διαφορετικά τα χορεύουμε. Και πόσο διαφορετικό είναι όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο άκουσμα, εκείνοι το χορεύουν τελείως διαφορετικά. Και έτσι πήραμε κάποιες γνώσεις παραπάνω. Δηλαδή, να δούμε πώς το δουλεύουν, πώς το σκέφτονται χορευτικά πάντοτε. Άρα, να υποθέσω ότι τέτοιου είδους συναντήσεις ωφελούν χορευτικά όλους τους συλλόγους που παρευρίσκονται σε κάτι. Σίγουρα είναι μια εμπειρία και για μας χοροδιδασκάλους και για τα παιδιά που χορεύουν στις παραστάσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Η αλήθεια είναι, ναι. Πόσα μέλη από το Λύκειο Ελληνίδων της ΚΟ παρευρέθηκαν? 9. Πήγαμε 5 κοπέλες και 4 άντρες. Και εσύ λίγο την εμπειρία σου αυτή που είναι πραγματικά και νομίζω και πρωτόγνωρη και για εσάς. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ξαναπάει βέβαια στη Ρόδο. Απλά αυτή τη φορά ήταν πολύ διαφορετικοί συλλόγοι μαζί και έτσι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Το Λύκειο Ελληνίδων βέβαια συνεχίζει να έχει και τα τμήματά του. Θα θέλαμε να μας πείτε και τις εγγραφές, οι οποίες όσον ούπου έχουν αρχίσει ή αρχίζουν. Από το Σάββατο ξεκινάμε τις εγγραφές 10 με 12 στην Παιδική Χαρά Πλησίων της Θεοφράστου. Και θα ξεκινήσουμε χορευτικά τα τμήματα από 1η Οκτώβρη. Από ποια ηλικία τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν έτσι να χορεύουν? Από 4 μέχρι όσο μπορεί ο καθένας. Μέχρι 90. Μέχρι 90. Ποιο έτσι είναι το μικρότερο παιδί σε ηλικία που χορεύει και ποιο το μεγαλύτερο? 4 είναι το μικρότερο και μεγαλύτερο είναι, τώρα έχω χορεύτρια, 60. Άρα χορός είναι για όλες τις ηλικίες. Ακριβώς, έτσι. Πόσα χρόνια εσύ χορεύεις? Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου χορεύω. Στο Λύκειο είμαι τα τελευταία 8 χρόνια περίπου, στο Λύκειο Ελληνίδων. Αλλά και πριν χόρευα σε άλλους χορευτικούς συλλόγους, στο σχολείο που γίνονται οι χορείς. Πόσο σημαντικό είναι το Λύκειο Ελληνίδων να παρουσιάζει τους χορούς, τα είδη και τα έθιμα του τόπου μας, αλλά να πλησιάζει και να συσπηρώνει όλες τις γενιές, διαφορετικές ηλικίες? Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή,
ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του, πώς να σου πω, αισθάνεται καλύτερα με το χορό. Δηλαδή, εγώ εμένα μου αρέσει να χορεύω, να διασκεδάζω και έτσι και με την παράδοση πάντα. Και είναι και έτσι πάρα πολύ δύσκολο διαφορετικοί χαρακτήρες να μπορέσουν να είναι μέσα σε έναν κύκλο και να λειτουργούν το ίδιο. Αλλά είναι μέσα στο αίμα μας. Δηλαδή, το βλέπω. Ενώ είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, όταν έρχεται ο χορός, είναι σαν να είμαστε ένα. Ναι. Και εκεί στη σκηνή και στην παράσταση που δώσαμε, ήμασταν τελείως διαφορετικά άτομα, τελείως διαφορετικά ζμί ο καθένας. Και όμως εκεί πάνω, όταν βγήκε το επόμενο, το σιρτό που χορέψαμε όλοι μαζί, ήταν σαν να χορεύαμε από πάντα. Από πάντα. Ήταν πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, κλείνοντας, να κάνετε ένα κάλεσμα στα παιδιά κάθε ηλικίας, να το θέσω εγώ έτσι, να έρθουν να πλησιώσουν εδώ το Λύκειο Ελληνίδων και να μεταλαμπαδεύσουν αυτές τις όμορφες γνώσεις και του χορού που πραγματικά απαιτούν γνώση αλλά και καλή διάθεση, όπως σας βλέπω και εσάς. Ναι, θα ήθελα να παρακαλέσω τις μητέρες να φέρουν τα παιδιά και εκείνες οι ίδιες να έρθουν να χορέψουν, γιατί δίνουμε και εμείς το παράδειγμα στα παιδιά. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να τους έχουμε ένα ωραίο κλίμα, να περνάμε καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε στις ρίζες μας. Όλα είναι θεμητά, όλα είναι ωραία, αλλά να μην ξεχνάμε την παράδοσή μας, γιατί αυτό είμαστε, η αλήθεια είναι αυτό.